ladies, hello gentlemen, άλλη μια μέρα μόλις έχει ήδη ξεκινήσει Ελλάδα, Κύπρο, εξωτερικό. Μόνο αυτοί μας βλέπουν, δηλαδή εννοώ ότι δεν φεύγουμε εξωπλανητικά, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω και πάρα πολύ άγχος, αν ας πούμε δεν με βλέπουν έξω από τον πλανήτη Γη. Γιατί δεν χρειάζομαι και άλλες τηλεθεάσεις εδώ που τα λέμε. Αφήνω, είπαμε, και για άλλες εκπομπές. Κοιτάω εδώ τώρα το πρόγραμμά μου, γιατί ξέρεις, οι καλεσμένοι μου και οι συνεργάτες μου θα διαδέχεται ένα στον άλλο και σήμερα έχω και αθλητική εκπομπή. Έχω και πολύ ωραίο καλεσμένο. Έχω και θέματα ποδοσφαίρου. Έχω και θέματα για τα ζωάκια μας. Έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα για άλλη μια φορά. Πάνω απ' όλα έχω την επικοινωνία μαζί σας, που αυτό σημαίνει ότι στέλνετε μη-μη-πι στα ελληνικά κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή, ό,τι θέλετε να μου πείτε, και αποστολή στο 54454. Εκεί ακριβώς είναι η επικοινωνία. Δύο κινητά είναι μπροστά μου. Απαντάω σε όλα τα μηνύματα εντελώς προσωπικά. Οπότε μπορείτε να μου μιλάτε και εντελώς προσωπικά. Φωτογραφίες τις βλέπω, αλλά μόνο το βράδυ. Μην μου στέλνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν προλαβαίνω να τα δω. Λοιπόν, επίσης σημειώνω εδώ, 10 από εσάς για σήμερα θα κερδίσετε καταπληκτικό, γιατί περνάμε και στην καινούργια χρονιά και τώρα θα πέσουν τα κρύα. 10 από εσάς, πρόσεξε τώρα για να σου έρθει τα μπλάς, που θα στείλεις μήνυμα στο ΜΜΠΗ, στα ελληνικά κενό, ονοματεπώνυμο και θα γράψεις για το διαγωνισμό. Κερδίζετε καταπληκτικό χαλί 1,60-2,30 το καθένα της επιλογής σας από το κατάστημα Ηλίας Τσιακμάκης Ελισπόντου 10 στην Νίκαια. Πας, το επιλέγεις και σου έρχεται σε 2 μέρες στο σπίτι, αν είσαι στην περιφέρεια σε 3-4 μέρες, η διαρκή αποστολή μας. Και έτσι στολίζεις για τα Χριστούγεννα το σπιτικό σου, αλλά και το ζεσταίνεις για τη επόμενη 3 μήνες, δηλαδή Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτις, Γδάρτης και Παλουκοκάφτης. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι μήνες, γράφω εδώ ότι είναι 10 χαλιά. Τα δίνω όλα μαζεμένα σήμερα για να ξεπουλήσω και να τεινάξω την μπάγκα στον αέρα και να ξετεινάξω και τον Ηλία τον Τζιακμάκη. Ευχαριστώ πολύ και τη γυναίκα του, τη Σούλα, που είναι δίπλα μου τόσα χρόνια και δίνουν πάρα πολύ ωραία δώρα για τους τηλεθεατές μου. Κάθομαι, τα είπα, μην ξεχνάτε, μη-μη-πι στα ελληνικά κενό αποστολή στο 54454, 10 χαλιά από τον Ηλία Τσιακμάκη με τα χρόνια του πολλά. Μαρία Πανταζή εδώ κοντά μου και ο κύριος Κατσίκας Γιάννης, ο διοργανωτής του άθλου Ρούμελης. Μάλιστα. Να πούμε ένα χρόνια πολλά, μπορούμε να μιλήσουμε. Γιατί σου είπα εγώ ότι σε αυτή την εκπομπή είμαι στη φάση, είμαι στη φάση να σου στείλω μήνυμα, γιατί δεν βλέπω να μιλάω, άρα θα στο στείλω σε μήνυμα να μιλήσω. Γεια σας, τι κάνετε? Χρόνια σας πολλά. Και για αυτές τις ημέρες που υποδεχόμαστε σιγά σιγά τα Χριστούγεννα, το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα. Υγεία. Όταν ο άνθρωπος έχει υπομονή στα δύσκολα πράγματα και στη δύσκολη κατάσταση που διανύει η χώρα μας. Πάνω απ' όλα. Και θα δώσουμε κουράγιο και χαίρομαι που βγάζετε ένα χαμόγελο η εκπομπή σας. Αυτό τι να και κάνουμε. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Αν και θα ήθελα να σε ρωτήσω, σαν τραπεζίτης, εσύ τι έχεις να μας πεις, αλλά τέλος πάντων έχουμε άλλα θέματα. Έχει να σου πει ότι είμαστε πολύ καλό θησαυροφυλάκιο και πουλάει αυτό το πράγμα. Αυτό θα σου πει σαν τραπεζίτη. Όχι, δεν ασχολούμαστε καθόλου με τα οικονομικά. Πρέπει να φύγουμε από εκεί να δημιουργηθούν άλλες προϋποθέσεις. Σαφώς. Η μέρα μας να περάει με όσο. Άλλωστε, να σας πω και εγώ κάτι. Όσο περισσότερα λεφτά έχει κάποιος, τόσο περισσότερο σε προσταφαιρέσεις κάνει. Οπότε νομίζω ότι οι πιο καλοί είναι αυτοί που δεν έχουν τίποτα και δεν τους νοιάζει τίποτα και σου λένε τι είχα, τι έχασα, όπως ήμουνα είμαι και όπως περνούσα θα περνάω και δεν με νοιάζει και τίποτα. Άρα, ευχή μας σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, υγεία και χαρά. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Όσο μπορεί ο καθένας στον κόσμο του, στην οικογένειά του, θα τα περνάει καλύτερα. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα για να σας δώσουμε. Σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, τι ακριβώς είναι ο ποδηλατικός άθλος στα βουνά της Ρούμελης. Ναι, και να πούμε ότι ο κόσμος μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από το να στεναχωριέται, να φεύγει να πηγαίνει στα βουνά και τώρα που είναι και χειμώνας. Είχες πάει εσύ εκεί? Εκεί είχα πάει που είχα κάνει τα 220 χιλιόμετρα, ναι, Αλέξανδρε. Μπράβο, έτσι ακριβώς αυτό. Επειδή είπαμε προηγουμένως, μου επιτρέπετε που σας διακόπτω, είπαμε προηγουμένως ότι όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή διανύει μια δύσκολη κατάσταση και προσπαθεί να βρει διεξόδους. Η διέξοδος είναι στη θάλασσα, στο βουνό, στο τρέξιμο, αθλητικά, με ένα αθλητικό περιεχομένο. Άρα λοιπόν, εμείς για πέμπτη χρονιά, φέτος το 2017, θα είναι τα 5 χρόνια του ποδηλατικού άθλου Ρούμελης. Όπως στον τέταρτο, έτσι. Αρχή και η κίνηση στη Σπερχιάδα, η οποία θα υποδειχθεί γύρω στους 150 ποδηλάτες για 4 μέρες, 250 χιλιόμετρα, χωρίς κόστος συμμετοχής, είναι σημαντικό αυτό. Τονίστε το, και αυτό χωρίς, πρέπει να το ακούσουμε. Και χωρίς κόστος σίτησης. Γιατί? Α, και θα φάνε. Βέβαια. Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί ήταν, άρα, λοιπόν, ωραία. Εδώ Αλέξανδρε, έχουμε ένα, αν θέλετε, μοναδικό event που γίνεται στην Ελλάδα και θεωρώ και στο εξωτερικό. Είναι 4 μέρες,
χωρίς κόστος συμμετοχής, χωρίς κόστος σύντησης. Μας κουβαλάνε και την όλη είναι το πρώτο Σαββατοκυριακό του Σεπτεμβρίου. Είναι του ερχόμενου. Του, ναι, ναι, του τώρα, του 2017. Ναι. Το μόνο είσαστε που θέλω καλεσμένοι. Είναι μεγάλο καλό δωμάτιο, δεν θέλω κάτι άλλο. Δωμάτιο δεν υπάρχει, υπάρχει όμως, θα σας πω. Υπάρχει, η διανυκτέρευση είναι στο βουνό, σε σκηνές. Και εδώ έχουμε να ανακοινώσω ότι θα είναι φέτος δύο διανυκτερεύσεις στον ίδιο χώρο, στο αυτό γιατί χωριό έτσι του Άθλου. Εγώ θέλω ας να αφήσουμε, πάω στο σαλέ Λελούγκα. Ας αφήσουμε τις εκπλήξεις να έρχονται σιγά σιγά. Άρα λοιπόν, είσαστε καλεσμένοι. Θέλω όμως, να πω δύο πράγματα. Αυτό γίνεται... θέλω να ρωτήσω κάτι καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτούς που δεν είναι ενημερωμένοι. Πώς δημιουργήθηκε? Να σας πω. Ποια ήταν η ανάγκη που δημιουργήσατε αυτό όλο? Να κάνω εγώ μια παρένθεση, επειδή έχω μπει τώρα λίγο στα ποδήλατα το τελευταίο τρίμηνο. Υπάρχει σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο διοργάνωση και μία και δύο διοργανώσεις που τρέχουν τα παιδιά. Όπως έτρεξα εγώ, καταλαβαίνεις, και διακρίθηκα. Σαφώς και έτσι, το είδα. Εντυπωσιάστηκες, έτσι. Μπορούσαμε και να μην το δούμε. Ναι. Πάμε παρακάτω, θα σε διαγράψω από φύλλα να μην τα βλέπεις, άμα είναι να με κοροϊδεύεις. Για πες. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι διοργανώσεις υπάρχει ένα κόστος. Δηλαδή 10, 15, 20 ευρώ ώστε να συμμετάσχεις σε κάθε αγώνα. Που αυτό διαρκεί 1-2-3 ώρες. Εδώ μιλάμε για τον Άθλο της Ρούμελης, ότι είναι 4 μέρες, 4 βράδια με τα φαγητά σου, δηλαδή έχει το πρωινό και το βραδινό όταν τελειώνεις. Και ενδιάμεσα που σταματάμε σε όλα τα χωριά μας, θα ίζουνε λουκάνικα, σουβλάκια, το καρπούζι στην πηγή. Εντάξει, αυτό ήταν. Σε κάποια φάση έχει κουραστεί πάρα πολύ και υπάρχει μια πηγή και υπάρχουν καρπούζια κομμένα και σε περιμένουν. Δηλαδή υπάρχουν χωριά με λουκούμια. Είναι κάτι το εξωπραγματικό. Τέλος πάντων, θα μας τα πει και ο Γιάννης όλα αυτά. Η φιλοξενία. Αλλά δεν υπάρχει. Κόστος. Η φιλοξενία είναι φοβερή, γιατί μετά από τον Άθλο της Ρούμελης πήγα και σε άλλες διοργανώσεις. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Αυτό φέρνει απλά αυτό που σας ενδιαφέρει, είναι να έρθει ο κόσμος στον τόπο σας. Και να γνωρίσει τον κόσμο. Να γνωρίσει ο κόσμος τον τόπο μας. Γιατί είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, η οποία δεν έχει αναδειχθεί. Τα υψομετρικά της διαδρομής ξεκινάμε από τα 200 μέτρα. Και φτάνουμε στα 1700. Καταλαβαίνεις, κλάμα, έτσι. Έτσι. Τα υψομετρικά. Απευθύνεται σε φτασμένους σπουδαιλάτες. Ξεκινάς Σεπτέμβριο και φτάνεις πάνω σε Νοέμβριο. Τα λες πολύ σωστά. Ακριβώς. Ναι, 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 κάπως έτσι είναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά που να σε πιάσει και βροχή. Θέλω να σας πω όμως ότι ο στόχος και ο σκοπός γεννήθηκε από μια παρέα φίλων. Γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο αντίστοιχο στον τόπο το δικό μας, στη δυτική φτιότητα, με κέντρο τη Σπερχιάδα. Και εκεί πάνω δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις ώστε να κάνουμε ένα μικρό, ένα μικρό ξεκίνημα. Το ξεκίνημα έγινε το 2013 και από τότε κάθε χρόνο αυξάνεται. Όμως θέλω να σας πω ότι στηριζόμαστε σε τρεις πυλώνες. Αθλητισμός, πολιτισμός και εθελοντισμός. Γιατί χωρίς εθελοντές, χωρίς τον πολιτισμό που διακατέχει κάποιους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν χορηγίες, δεν θα γινότανε. Αλλά και χωρίς τους ποδηλάτες πάλι δεν θα γινότανε. Πάντως νομίζω ότι αξίζει για κάποια πράγματα να γίνονται σε παρένθεση ως προσφορά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε μέρη και τόπους της Ελλάδας μας που είναι και ιστορικά πολύ διαφορετικά και από θέμα φύσης και που μας δίνεται τη δυνατότητα. Και να πω και κάτι, πολλές φορές αυτά τα προωθητικά προγράμματα έχουν πολύ μεγαλύτερο από την πλευρά του λογιστή, τώρα το λέω εγώ. Έχουν πολύ μεγαλύτερη οικονομική εισρωή προς τα πίσω από το να γίνονται επιπληρωμής. Όταν δηλαδή 10, 50, 100, 300 άτομα θα επισκεφτούν αυτόν τον πολύ όμορφο τόπο για εκείνο το event, βέβαια, θα καλέσουν άλλους 10 φίλους. Η διαφήμιση θα είναι πολύ μεγάλο. Σαφώς. Γιατί 4 μέρες τώρα, όλες οι φωτογραφίες, μιλάμε για έχουν περάσει τις χιλιάδες φωτογραφίες, πάνω από 100.000 φωτογραφίες. Οι ώρες του βίντεο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά θέλω όμως να μην ξεχάσω να σας πω ότι εκτός από τη σύντηση που δεν υπάρχει, που δεν πληρώνει κανένα σύντηση και κόστος συμμετοχής. Καταστατικά έχουμε απαγορεύσει κάθε χορηγία από δημόσιο φορέα. Ό,τι γίνεται σε σχέση με μια οργανωτική επιτροπή που είναι κάφημα σε μένα σαν ο διαχειριστή του ποδηλατικού άθλου και έμπνευστη θα έλεγα, που ρητά δεν θέλουμε χρήματα από Δήμο, από Περιφέρεια, από Υπουργείο, από κανένα δημόσιο φορέα. Εσείς... Θέλουμε τον Αλέξανδρο να μας δώσει 200 ευρώ... Έτσι, ευρώ, να σας πω, να διαφημιστεί για αυτό που κάνει και να είναι παρέα μας. Όχι φόρος. Πολλά, τα 200, και τα 200 είναι πολλά, ναι. Το 50 άρικο. Αυτό μας δημιουργεί, αν θέλετε, τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να πάμε να αγοράσουμε. Ο άλλος
Οι χορηγοί μας είναι. Μας δίνουν το κρυθαράκι, μας δίνουν τα λουκάνικα, μας δίνουν αυτά. Και έχουμε και το σεφ, ο οποίος με τα καζάνια του δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Άρα όλοι βάζουν το μεράκι και τη θέληση. Ακριβώς. Ο γιατρός έρχεται γιατί έχει την ιδιότητα να κάνει την ιατρική κάλυψη. Σαφώς και γιατί θα τον μάθουν πέντε άνθρωποι που μπορεί να τον χρειαστούν αύριο μεθαύριο. Η τεχνική υποστήριξη από τον κύριο Κατσαντώνη, ο οποίος είναι με τα ποδήλατα. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ότι ό,τι και να πάθει ένα ποδήλατο στο βουνό θα το φτιάξει. Σαφώς υπάρχουν. Δεν γίνονται οργανώσεις χωρίς γιατρούς, όλα τα πάντα. Όλη η επιτυχία όμως είναι πώς έχουν αντιληφθεί οι άνθρωποι που δημιουργούν τον άθλο να μπορέσουν να το πάνε και να το αυξήσουν. Δηλαδή, τι εννοώ. Εννοώ ότι οι άνθρωποι της Οργανωτικής Επιτροπής πρέπει να ξεπεράσουν κάποια πράγματα και κάποιες φορές τους ίδιους τους εαυτούς του για να δημιουργηθεί και να αυτό το μοναδικό event και να έχει συνέχεια. Όπως έχει μέχρι τώρα τα 5 χρόνια. Αυτό και κάνω ένα κάλεσμα μέσα από την εκπομπή σας. Όποιος θέλει εθελοντικά να βοηθήσει, εμείς τον περιμένουμε με αυτή την αγκαλιά μας. Αυτό πώς ξεκίνησε, κάνατε, ήσασταν λάτρης του ποδηλάτου ή απλά λάτρης της τοποθεσίας σας? Ναι. Καταρχάς δεν κάνω ποδήλατο. Ναι. Αλλά όμως αγαπάτε τον τόπο σας και τον προωθείτε. Σιγά σιγά όμως τα κάνω. Επειδή βλέποντας. Και δεν σου κάνει και η Νίκη τη ζωή ποδήλατο. Όχι, το αντίθετο. Μάλλον. Ναι. Έτσι. Για τη γυναίκα μου. Τον βοηθάει σε όλα. Βοηθάει, ναι, έτσι, όπως με βοηθάνε και τα παιδιά της Οργανωτικής Επιτροπής, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Σαφώς είναι μια συλλογική προσπάθεια. Ακριβώς. Και ένα συλλογικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Εκείνο που θέλω όμως εγώ να σταθώ είναι ότι ξεκίνησε γιατί. Ήμουνα πρώην Περιφερειακό Σύμβουλο τη Τρία Ελλάδα. Βλέποντας τις ομορφιές της Τριάς Ελλάδος, βλέποντας την ανάγκη, το θέλω του κόσμου, του δρομικού κινήματος που αυτή τη στιγμή σας είπα πριν, λόγω των προβλημάτων που έχει ο κόσμος, όταν πάρει το δρόμο και περπατήσει εκεί, βρίσκεται ο εαυτός του ξεχνώντας όλα τα προβλήματα. Αυτό, σε σχέση με τη γνώση που έχω εγώ απέναντι στον ορεινό όγκο, δημιουργήθηκε οι προϋποθέσεις τώρα 4-5 χρόνια, όλο αυτό. Και από ό,τι βλέπουμε και τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας. Η Μαρία το έζησε κατενθουσιασμένη. Βεβαίως και θα φέρει φίλους πάρα πολλούς. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο για μας. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλουμε. Μα θα φέρω τον Αλέξανδρο. Αλλά τι θέλουμε όμως. Θέλουμε. Να σε δω όμως. Θέλουμε όμως. Μπορείς να σε κάνει το βάν. Δεν χρειάζεται να κάνεις δεν υπάρχει ποδήλατο. Εγώ θα έρθω, σας υπόσχομαι. Μπορεί να έρθεις με ηλεκτρικό ποδήλατο ή μπορείς να έρθεις με βάν. Εγώ λέω να σε έχουμε με τη λιμουζίνα. Εγώ σας θέλω. Όχι, παιδί μου, με κανονικό ποδήλατο. Εγώ σας θέλω μια βραδιά σε μια διανυκτέρευση να δείτε τις ομορφιές και πώς ζει ο κόσμος στο βουνό. Στις παρυφές, γιατί στις παρυφές. Εντάξει, είμαστε. Ωραία, θα κοιμηθούμε μαζί. Καλά, έτσι θέλω να κοιμόμασταν. Είναι μονές οι σκηνές όμως, δεν έχουμε. Καλά, μονές. Είναι ανάλογα τι σκηνή θα φέρει. Ο Αλέξανδρος μπορεί να φέρει μια μεγάλη σκηνή. Έτσι. Άρα λοιπόν. Εγώ θέλω να κοιμηθώ με τα κορίτσια που δεν κοιμάται ακόμα. Άρα λοιπόν, μέσα στις εκπλήξεις φέτος για τα 5 χρόνια του άθλου. Ωραία. Θα οργανώσουμε μπαίνετε κάτι. Και εσείς, βεβαίως. Θέλετε, το υπόσχομαι ότι θα είμαι εκεί και θα οργανώσουμε κάτι, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ ότι οι δύο διανυκτερεύσεις θα γίνουν σε υψόμετρο 1500-1600 μέτρα. Παπα, θα τα βλέπω πριν, πολύ διαφορετικά. Λίγο πριν το αλπικό τοπίο. Η τρίτη διανυκτέρευση θα γίνει σε ένα χώρο πανέμορφο στο Κυριακού χώρο. Με τη φιλοξενία. Εκεί μας φιλοξενήσανε Μαρνιά Σουβλιστά. Άλλο να αργήσανε λιγάκι και έχω λίγο τα παράπονά μου. Όχι, δεν υπάρχουν παράπονα γιατί. Ήταν Αλέξανδρος Κωστορίζος και ρίξαμε κάτι την ισότητα και τα ξέχασα. Δεν τα φτιάχνουν επαγγελματίες άνθρωποι, τα φτιάχνουν εθελοντές. Οπότε μπορούμε να έχουμε τις ανοχές μας. Εντάξει, τους ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από το ποδηλατικό άθλο και την αγάπη που έχει περάσει στον κόσμο, στους ποδηλάτες. Ο ποδηλατικός άθλος δημιούργησε και κάποιες παράλληλες δράσεις. Δημιούργησε έναν ημαραθώνιο Σπυρχείου Αθανάσιος Ακρίδας που γίνεται για δεύτερη φορά φέτος, 5 Μάρτη στη Σπυρχιάδα, με μια διαδρομή 21 χιλιόμετρα 98 μέτρα και μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων ονομάζοντας Καλύβα Στεφανή και ένας παιδικός. Α, πάμε να κάνουμε το παιδικό εμείς. Το παιδικό είμαστε μια χαρά νομίζω. Έτσι, δεν νομίζω να είσαστε για το παιδικό, είσαστε για την καλύβα της Στεφανίας. Αντέχω εγώ κύριε, δεν λέμε έτσι. Αυτό συνάστα θα τους υποσιάσω όλους έτσι, εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, είσαστε όλοι καλοδεχούμενοι. Εννοείται. Να σας φιλοξενήσουμε στη Σπυρχιάδα, γιατί η Σπυρχιάδα φημίζεται και το κοκορέτσι της. Μας λένε κοκορετσάδες. Μας αρέσει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, ερχόμενοι εκεί είναι 5 Μαρτίου. 5 Μαρτίου, Αλέξανδρο, ετοιμάσου. Ωραία.
Δεν έχω πρόβλημα, προλαβαίνω και το λέω από τώρα. Μπράβο. Αρκεί να μου το πείτε 10 μέρες πριν. Δεν υπάρχει γιατί περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση, θα σας καλέσω. Εγώ θέλω, έχουμε ένα βιντεάκι, μου είπες. Έχουμε βιντεάκι, βέβαια. Ωραία. Βεβαίως, εγώ θέλω κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω και στείλω τα φιλιά μου σε όλα τα μέρη εκεί. Μη μου βιάζεσαι, μη μου βιάζεσαι. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θέλω λίγο να μου πείτε, αν κλείνοντας έπρεπε από την ψυχή σας και από όλη αυτή την οργάνωση και από όλο αυτό το προσωπικό σας, το προσωπικό σας αγώνα, να μείνει κάτι στους τηλεθεατές για αυτά που ακολουθούν. Ποιο θα ήταν αυτό που έπρεπε να τονίσουμε από όλα αυτά που είπαμε και που θα δούμε και το αφιερωματικό βιντεάκι. Ότι ο ποδηλατικός άθλος κλείνει τα 5 χρόνια. Κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε το ποδήλατο, το βουνό, τη φύση, να έρθουν να γνωρίσουν μαζί μας την όμορφη δυτική φθιότητα με αρχή και τέλος τη Σπερχιάδα και μέσα από τη διαδρομή και το τετραήμερο των 250 χιλιόμετρων να θα αναδείξουμε τη φιλοξενία του τόπου, τις ομορφιές του τόπου μας, αλλά οι εκπλήξεις να μείνουν εκπλήξεις, να μην αναφέρουμε, γιατί όχι, πραγματικά θέλω οι δύο διανυκτερεύσεις θα δώσουν και θα σηματοδοτήσουν κάτι μοναδικό, θα έλεγα, να μην το ανακοινώσουμε τώρα, να βγει κατά την διάρκεια του event. Η τρίτη διανυκτέρευση όμως πέρυσι στο Κυριακουχώρι με την παραδοσιακή ρουμιλιώτικη φιλοξενία θα είναι ακόμη καλύτερη. Κοκορέτσι, αρνιά, φασολάδες. Άρα λοιπόν ένα κάλεσμα προς όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς, στους εθελοντές. Σε όλους και σε αυτούς που θα έρθουν. Στην Οργανωτική Επιτροπή που πασχίζει και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός καλύτερου ποδηλατικού άθλου και μαζί με εσάς φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, να περάσουμε όμορφα ένα τετραήμερο. Να έχουμε και πολύ καλή χρονιά. Σας εύχομαι πολύ καλές γιορτές που δεν θα σας δω εσάς άλλο. Εσύ, Μάρια, θα σε ξαναδώ. Θα παραμείνεις κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνουμε με το βιντεάκι το δικό σας. Και βέβαια θα έχουμε και εικόνες και πλάνα και από το Μάρτιο που θα έρθουμε και από το Σεπτέμβριο. Θα τα δείχνουμε εδώ και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλή συνέχεια. Και εγώ από την πλευρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη και χαρά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε στο βιντεάκι το αφιερωματικό και γυρίζω με Μαρία Πανταζή που παραμένει στην παρέα μας, Μπάρμπαρα Κύρικη από τη στήλη των Τζον, Λάζαρος Γκόλες από την αθλητική στήλη. Αυτό το παρεάκι που έχετε αγαπήσει έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Μείνετε κοντά. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και έτσι αφού τρέξαμε κάναμε ποδήλατο, μεγαλώσαμε και την παρέα μας. Η Μαρία Πανταζή παραμένει εδώ στην αγαπημένη παρέα, Μπάρμπαρα Κύρικη από τη στήλη των Τζον, Λάζαρος Γκόλιας κατέβηκε από τη σκηνοθεσία, έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα αθλητικά. Τι κάνετε παιδιά μου εσείς, είστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα τώρα που σας βλέπω. Χρόνια πολλά κορίτσια, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο βέβαια να πούμε ότι έχουμε και εορταστικά γυρίσματα, έχουμε και χορούς και πανηγύρια, όλα αυτά καθημερινά η εκπομπή εννοείται ότι θα έχει πάρα πολύ ωραία θέματα. Παρόλα αυτά όμως δεν λείπουμε από τις καθημερινές μας συνήθειες. Γιατί δεν πάνε να πει ότι επειδή το Σαββατοκύριακο έχουμε Χριστούγεννα δεν θα μάθουμε για τα αθλητικά, δεν θα μάθουμε για τα ζωάκια. Καλά, αθλητικά τώρα επειδή είναι Χριστούγεννα δεν θα είναι. Θα το αλλάξουμε λίγο, ναι, και έχουμε, έχουμε πολύ ωραία παραλλαγή. Τι έχει ετοιμάσει, να ξεκινήσουμε από σένα και να κλείσουμε κουμπάρε τα σκυλάκια μας. Ναι, γιατί θέλω να τη δω λίγο την πριγκίπισσα. Άξιος, πάντα άξιος. Ευχαριστώ πάρα πάντα πολύ. Άξιος. Να είστε καλά. Σε θαύμασα πάντως. Καταπληκτικά. Πολύ ωραίες νονάς θα... και... Τι ρούχα ήταν αυτά που έβαλες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σε είδα, που... σε είδα σε όλα τα μεσημεριανά πάντως. Εντάξει, τώρα έκλεψα την παράσταση. Τι να κάνω. Και τα βραδινά, όχι τα και τα βραδινά. Στα μεσονύκτια με είδες να δεις τι ώρα που φάνταζε εκεί. Εκεί κάνεις χαμούλι, χαμούλι κάνεις. Χαμούλι κάνω, ναι. Για πες. Λοιπόν, έχει μπει στο εορταστικό κλίμα η αγάπη. Ναι, μιας και έχουμε και τα καμπανάκια της, πώς την είπαμε? Σανέλ. Η Ζιζέλ είναι άστο τώρα. Είναι το μεγάλο. Τι πάει. Λοιπόν, έφυγε. Αχ, γιατί τρέμει. Καλά, δεν το ήξερες. Δεν το ήξερες. Όχι. Δυστυχώς, έφυγε. Αλλά... από... τουλάχιστον όμως νομίζω ότι για το ζώο ήταν πολύ καλύτερο. Τώρα όμως εορταστικά δεν θα πούμε αυτό με γιατί σήμερα βάλει τα κλάματα. Τα πάντα, το ξέρω λοιπόν, αυτό με τα φάρμακα. Είναι δεύτερη φορά που τη χτύπησε Καλαζάρ και έφυγε δυστυχώς. Ωραία. Μην τα λες αυτά και θα τα κάνει θέμα κλαμμένη. Δεν άντεξε. Λοιπόν. Καλά, μην βάλει τα κλάματα τώρα. Άστο, εντάξει. Κλέγαμε ένα μήνα εμείς τώρα. Λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε τι σήμερα. Σήμερα δεν έχουμε αθλητικά τώρα επειδή είναι και η εβδομάδα των Χριστουγέννων. Αφού είχε εσύ. Εντάξει. Τι τώρα, έχουμε. Αφού εσύ. Έχουμε όμως ωραίο θέμα. Έχουμε ωραίο θέμα σήμερα. Για να δούμε την ερμηνεία, τι σημαίνει όταν ο οργανισμός μας χασμουριέται, όταν φτανίζεται, όταν τεντώνεται, όταν έχουμε λόξιγκα, όταν έχουμε σπασμούς μυοκλονικούς και όταν έχουμε ρητίδιασμα. Τι έχουμε, σπασμούς. Μυοκλονικό σπασμό. Τι είναι αυτό? Όταν είσαι ξαπλωμένη και σε πιάνει έτσι σαν... το ξέρεις ότι πολλοί άνθρωποι, γεια σου αγάπη, ότι πολλοί άνθρωποι όταν κοιμώνται
Το είχε παλιά και η αδελφούλα μου, η οποία το σταμάτησε. Εκεί που κοιμόταν έκανε κάτι τέτοια. Αυτό ήταν από την υπερβολική ενέργεια τη, παιδιά, μας είπε ο γιατρός. Επειδή ήταν αθλήτρια και είχε μάθει όλη την ώρα μέσα στις πισίνες σαν κολυμβήτρια, όταν ξάπλωνε να κοιμηθεί δύο ώρες, όλο το πράγμα έκανε ηλεκτρικό αυτό. Είναι δηλαδή μήπως ότι μας πιάνουν εμείς που παθαίνουμε σαν κράβα. Το εγκέφαλος αυτό το ερμηνεύει σαν προάγγελο θανάτου. Γι' αυτό τεινάζεσαι. Κάτσε, θα τα δεις στη συνέχεια, θα τα εξηγήσουμε. Γιατί και εγώ τώρα τα άμαθα. Επίσης το ρητίδιασμα του δέρματος, απώλεια μνήμης, ανατριχύλα και τα δάκρυα. Τι σημαίνουν? Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το χασμουριτό. Ο κύριος σκοπός του χασμουριτού είναι να κρυώσει τον εγκέφαλο αφού έχει υπερθερμανθεί ή υπερφορτωθεί. Ναι, ναι, ναι. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Αυτό το ξέρω, ναι. Το γνωρίζεις. Ότι δηλαδή, συγγνώμη. Ότι είσαι κουρασμένος και χρειάζεσαι οξυγόνο. Αυτό είναι μάτι εμένα, δεν είναι για τον εγκέφαλο. Γιατί εμένα ο εγκέφαλος δεν αδειάζει ποτέ. Εγώ νόμιζα ότι το στόμα δεν κλείνει ποτέ. Ούτε αυτό. Όταν υπάρχει κάμερα. Αν δεν υπάρχει κάμερα, δεν μιλάω. Όπου να με παρακαλάς, μου λέει αγάπη μου, μίλα μου λίγο. Δεν θέλω. Τι μοντέλο είναι αυτός? Δεν αδειάζει ποτέ ο εγκέφαλος? Ποτέ. Ποτέ. Πώς σκληρό έχεις? Πώς σκληρό? Ού, τέρα. Δεκατέρα. Άλλοι έχουν τέρας, αυτός έχει τέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το χασμουριτό, παιδιά. Το φτάρνισμα τώρα. Το φτέρνισμα, μάλλον. Συνήθως φτερνιζόμαστε όταν οι ειρηνικές δίωδοι γεμίζουν με πάρα πολλά αλλεργιογόνα, μικρόβια, σκόνη ή άλλες ερεθιστικές ουσίες. Το φτέρνισμα. Σε εντυπωσιάζω, έτσι. Σε εντυπωσιάζω. Εντάξει, τώρα μην το παίζουμε ξερόλες. Τώρα και εγώ τα κατέβασα. Ναι, τα διάβασα, μας άρεσε το θέμα, εννοείται. Και ναι, μαθαίνουμε, ναι. Αυτό είναι ωραίο. Το φτέρνισμα είναι ο τρόπος του σώματος να απαλλαγούμε από αυτά τα σκουπίδια. Πάμε στο τέντωμα. Οι άνθρωποι τεντώνονται ενστικτοδός για να προετοιμάσουν το σώμα τους για τα φυσικά φορτία που αναμένεται να αναλάβει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καταρχάς, ξέρεις αυτό που είπες για το τέντωμα, ότι κάθε πρωί θα πρέπει, δεν πρέπει ποτέ να σηκωνόμαστε απότομα. Θα πρέπει πρώτα να τεντωνόμαστε, το λένε όλοι οι γιατροί. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα να τεντωνόμαστε και αυτά και μετά να σηκωθούμε. Γιατί έτσι αποφεύγουμε τα εγκεφαλικά, την υγεία. Αυτό το κάνουν τα σκυλιά, με το που σηκώνονται, ναι, αμέσως τεντώνονται. Ακριβώς. Γι' αυτό ζουν και πάρα πολύ. Έτσι πρέπει να το κάνουν και άνθρωποι, πλέον εμείς με τους γρήγορους ρυθμούς. Εγώ, παιδιά, ανοίγω τα μάτια μου και σε 3 δευτερόλεπτα μπορεί να είμαι και μέσα στην πόρτα. Λάθος, ναι, ναι. Είναι πολύ λάθος. Τεντώνεσαι για να προετοιμάσεις, λέει, το σώμα σου για φυσικά, έτσι, φορτία που θα αναλάβεις όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αν αρχίσω να τεντώνομαι, για να τεντώσω όλα τα σημεία μου, θέλω 20 λεπτά. Αυτό στην ουσία είναι σαν διατάσεις, να πούμε. Ναι. Στην ουσία, σαν αυτή την ερμηνεία, δεν έχει, έτσι ακριβώς. Που κάνουμε διατάσεις. Τεντώνεις τα χέρια ψηλά και τα πόδια μακριά κάτω. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο λόξιγκα. Όταν, όταν τρώμε πολύ γρήγορα, μεγάλη ποσότητα ή καταπίνουμε μεγάλα κομμάτια τροφής, το πνευμονογαστρικό νεύρο μπορεί να ερεθιστεί. Αυτό συνδέεται στενά με το στομάχι και το διάφραγμά μας. Το αποτέλεσμα αυτό βεβαίως είναι ο λόξιγκας στην ουσία. Πάμε τώρα στο σπάσιμο. Να πω κάτι. Άμα δεν έχεις φάει, δεν έχεις φάει κάτι, ο λόξιγκας σε πιάνει και να μην έχεις φάει. Όχι, κάτι. Λέει, ή καταπίνουμε απότομα μεγάλα κομμάτια ή μεγάλη ποσότητα και ή όταν τρώμε γρήγορα. Συνήθως τότε έχουμε αποτέλεσμα. Βέβαια, πατροπαράδοτα λέμε ότι ο λόξιγκας είναι επειδή κάποιος σε μελετάει και λέγανε οι γιαγιάδες μας. Μεγαλώνει τα αντεράκια. Σε μικρότερη. Ναι. Για τα παιδάκια. Ναι. Βέβαια, αν σε πιάσει ο λόξιγκας, αυτό πρέπει να κάνεις είναι να πιει ή να κλείσει τη μύτη και να μετρήσει 10 δευτερόλεπτα. Να μετρήσεις 10 δευτερόλεπτα ή να πιεις 9 γουλιές νερό και να πεις το 10. Όνομα 10 εκείνου ή εκείνης που σε μελετάει και αν σταματήσει, κάνεις υπόθεση. Εγώ βάζω και πας σε Ελλάδος και αυτό πιάνει κάποιος από όλη την Ελλάδα. Και ψωμάκι. Ότι άμα... Ναι, ψωμί, ναι. Και σταματάει ο λόξιγκας, παιδιά. Γιατί κρατάει τα γαστικά υγρά. Μου 2-3-4 φορές. Όχι, είναι όμως πολύ σπαστικό πράγμα. Και να σε πιάσει μάλιστα σε καμία εκδήλωση ή σε καμία ομιλία. Ναι, αλλά έχει λίγο λίγο γέλιο. Ναι. Φαντάζεσαι. Μυοκλονικό σπασμό. Θα πεις, τάξει, απλά ήπια λίγο παραπάνω. Ναι, και τι έγινε. Μυοκλονικό σπασμό, αυτό που λέγαμε. Πρόκειται για το πιο παράξενο τράνταγμα που νιώθει κανείς όταν ξαπλώνει. Αποκοιμιέται και το σώμα του κλονίζεται για ένα δευτερόλεπτο σαν να υπέστη ηλεκτρικό σοκ. Σε αυτή τη στιγμή όλοι εμείς συσπώνται με αποτέλεσμα να ξυπνάμε και να τεινάζομαστε από το κρεβάτι. Το φαινόμενο προκαλείται επειδή η συχνότητα της αναπνοής μας πέφτει γρήγορα, ενώ ο σφυγμός μας επιβραδύνει μόνο πολύ ελαφρά και εμείς είναι χαλαροί. Περιέργως, ο εγκέφαλος αυτό το ερμηνεύει αυτές τις ενέργειες ως προάγγελο θανάτου. Γι' αυτό προσπαθεί, προσπαθεί να σας σώσει, δίνοντάς σας ένα τράνταγμα. Περίεργο αυτό, ε. Σόκαρες, πολύ περίεργο. Δηλαδή είναι άμυνα του οργανισμού, γι' αυτό τρανταζόμαστε. Λοιπόν, ρητίδιασμα του δέρματος.
Όταν λες αυτό, ναι, αυτό είναι και ηλικιακό, Λάσαρε. Ναι, δηλαδή... Οι ρητίδες που εμφανίζονται στο δέρμα των χεριών, λέει βέβαια, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Το φαινόμενο αυτό προκαλείται όταν το σώμα αντιμετωπίζει μία αυξημένη ποσότητα υγρασίας και καταλαβαίνει ότι το περιβάλλον μπορεί να είναι ολισθηρό. Έτσι το δέρμα των χεριών σας αρχίζει αμέσως να αλλάζει με τον τρόπο που θα καταστήσει ευκολότερο για να πιάσετε λίγες επιφάνειες. Δηλαδή, αυτό το έχουμε παρατηρήσει. Δηλαδή, αν είσαι σε επαρχία, σε χωριό μπάνιο, έτσι, που ή σε δουλειές που κάνεις έξω ή μπάνιο ή αυτά, ναι, που αλλάζει το δέρμα. Ακριβώς. Που γίνεται πιο σαν χρώ, σαν ξηρό. Ναι, 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 ανάλογα. Και ρητιδιάζει. Ναι. Απώλεια μνήμης. Η απώλεια μνήμης συμβαίνει συχνά μετά κούραση από δυσάρεστες εμπειρίες. Ο εγκέφαλος διαγράφει κυριολεκτικά τις πιο φοβερές στιγμές από τις αναμνήσεις. Εκτός του Αλέξανδρου Βεντρίδη που έχει σκληρό τέρα. Τέρα και. Ναι, τέρα. Εντάξει, και. Έχω... Το... Κατάλαβες για την απώλεια μνήμης. Εγώ ναι. Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να έχει ξεχάσει. Όχι, παιδιά, έχω πιάσει να μην θέλει, να μην ξεχνάει με τίποτα. Το... Αλήθεια. Να λέω γιατί πάλι μου έρχεται αυτό στο μυαλό και, να... και πιστεύω ότι ό,τι θες να ξεχάσεις δεν το ξεχνάς ποτέ. Όχι, άμα θες να το ξεχάσεις, το προσπαθείς και το ξεχνάς. Παιδιά, δεν γίνεται. Ο χρόνος, εγώ ο χρόνος πιστεύω ότι είναι το θάβεις, δεν το ξεχνάς. Άμα είναι κουρασμένος ο εγκέφαλός σου, δεν τον έχει πιάσει. Ναι, ναι, το πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι λες ότι το θάβω. Δηλαδή, λες να σου, ναι, πω κάτι, ούτε καν πρόκειται. Μάλλον μπορεί να μην το ξεχνάς, το προσπερνάς. Το προσπερνάς. Κάτσε, ναι. Είναι ότι βάζεις μια κουρτίνα. Άμα όμως την τραβήξεις, αμέσως. Ρε παιδί μου, άμα είσαι κουρασμένος και έχεις πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Εννοείς πολλές φορές. Ναι, μου είχε και αυτό. Έχω ξεχάσει να πάρω ένα τηλέφωνο. Πω, πω, πω και τσίπα σε παίρνω πίσω. Αυτό είναι απώλεια μνήμης. Ναι, απώλεια μνήμης. Είναι απώλεια μνήμης. Μερική απώλεια μνήμης. Δεν είναι ότι έχεις πάθει αμνησία. Λοιπόν. Το ξεχνάω, αυτό σημαίνει στην ουσία. Ναι, λοιπόν, δεν είναι απώλεια μνήμη. Απώλεια μνήμη σημαίνει να μερική χάσω τη μνήμη μου εντελώς. Όχι, βρε, μερική απώλεια μνήμη. Όπως είπαμε, η γιαγιά, Αλτσχάιμερ και τέτοια. Θεωρείται μερική απώλεια μνήμη. Η ανατριχύλα. Η πρωταρχική λειτουργία της ανατριχύλας είναι να μειωθεί το ποσό της θερμότητας που χάνει το σώμα μας μέσα από τους σπόρους του δέρματος, οι οποίοι στη συνέχεια καθιστούν ευκολότερο να ζεσταθούμε σε κλιματολογικά αφιλόξενες συνθήκες. Λογικό. Το κρύο. Σωστά. Και πάμε και το τελευταίο που είναι τα δάκρυα. Εκτός από το ότι ενεργεί ως προστασία για το βλέγονο γόνο του ματιού μας, όταν ξένα αντικείμενα έρθουν σε επαφή με αυτό, τα δάκρυα χρησιμεύουν ως μέσο συναισθηματικής άμυνας. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σε στρεσογόνες καταστάσεις ο οργανισμός δημιουργεί μία νέα ισχυρή πηγή ερεθισμού, προκειμένου να αποσπάσει ένα πρόσωπο από τον πόνο που αντιμετωπίζει. Αυτή είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να είμαστε, παιδιά, ευγνώμονες για το σώμα στο οποίο εργάζεται για μας, για να μας προστατεύει. Αυτά είναι άμυνα. Γι' αυτό μην ντρέπετε να κλάψετε, μην ντρέπετε να φτερνιστείτε. Θυμηθείτε να ηρεμήσετε. Το σώμα έχει αναλάβει τα πάντα. Αυτό το είναι. Να ηρεμήσετε τώρα, Μαρία, όταν είσαι, ας πούμε, σε ένα τραπέζι. Τι, από... Τον αεριστή δεν είναι. Δεν είπε, παιδί μου, αυτό. Υπάρχουν πολλών ειδών. Να κλάψετε, να αεριστείτε, δεν είπε. Να κλάψετε, είπα. Και τον αεριστή... Να φτερνιστείτε. Να φτερνιστείτε. Ναι. Υπάρχει ο αερισμός άνωθεν, ο κάτωθεν, ξέρω εγώ, δεν είναι. Υπάρχει ο εξαερισμός που κάνει ένα φόρο. Να πάτε τελόξιγκα, αυτά είπα. Ναι, εγώ, ναι, εννοείται. Εντάξει, και να σας πω κάτι, ναι, δεν είναι κακό, είναι, όλα αυτά είναι φυσικές ανάγκες. Καλά, είναι φυσική, αλλά όχι τώρα είμαστε σε ένα τραπέζι που άλλος να αερίζεται. Κάτσε. Εγώ το πιστεύω, ναι, ότι όταν είμαι σε τραπέζι... Το αερίζετε εννοείται από πίσω. Από μπροστά αερίζεσαι. Μπορεί να βγεις έξω και να αεριστείς. Α, εννοείς που αερίζουμε τα ρούχα. Ναι. Ναι, όχι, αυτό το κάνει η Μίρικα πολύ καλά. Δηλαδή, εγώ σήμερα έφυγα και της είπα να αερίσεις τα παπλώματα. Αυτό δεν είναι ότι είναι ντροπή. Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Α, γιατί το ξέρω αλλιώς. Εγώ, όχι. Εγώ θέλω να σας πω ότι και τη μύτη μου, παιδιά, πραγματικά σας λέω, όταν παλιά, όταν την φυσάω, ντρέπομαι σε κόσμο και βγαίνω στο άλλο δωμάτιο, στο υπνοδωμάτιο, στην τουαλέτα, κλείνω την πόρτα και μου λένε, καλέ, δεν έγινε κάτι. Κι όμως ντρέπομαι να φυσάω τη μύτη μου σε κόσμο, το πιστεύετε. Ναι, και εγώ, και εγώ δεν μ' αρέσει πολύ. Να, είδες, ενώ πολλοί κόσμοι σου λέει δεν είναι κάτι, είμαι λίγο κρύο. Εγώ νομίζω όταν φτερνίζεται κάποιος δεν πρέπει να εμποδίζει να. Όχι, δεν κάνει να το εμποδίζει. Ποτέ. Τι να μην φτερνιστείς που κάνουν έτσι, ναι, δεν κάνει. Αλλά μύτη μπορεί να βάλει το χεράκι σου. Μπορεί να πάθει ζημιά κάποιος, έτσι. Εννοείται. Εγώ είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό σας λέω ότι οι φυσικές ανάγκες. Λίγο αγένεια δεν είναι μπροστά. Ναι, παιδί μου. Θα πας λίγο. Μα έτσι κι αλλιώς πρέπει να βάλεις το χέρι και για τα μικρόβια δεν μπορείς να. Πολλές φορές δεν κάνουν. Έτσι αυτό, αλλά δεν μπορείς να το κόψεις. Τι κάνουν. Όπως. Έτσι. Ναι, δεν γίνανε λίγο την άλλη. Σωστό. Και μετά συνεχίζει και σου μιλάει. Δόξα τον ύψιστο. Λοιπόν, πάντα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Οι φυσικές ανάγκες, άμα τις κόψεις, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Όπως και όπως σας είχαν εντύπωση, λένε οι γιατροί ότι όταν θέλεις, πολλοί είναι σε ένα τραπέζι και θέλουν να πάνε προς νερού. Ναι, και λένε άστο, άστο. Να πάνε προς νερού. Να κάνει την ανάγκη του. Την ανάγκη.
Και λένε, άστο μόλις τελειώσουμε, ας πούμε, τη συζήτηση. Είναι πολύ κακό για τον πολιτισμό. Μπορεί να σου δημιουργήσει και για τη γυναίκα. Βεβαίως τεράστια προβλήματα εσωτερικά. Στήρωση στον άντρα και μητρικά στη γυναίκα. Μην το σταματάτε αυτό, να σηκωθείτε, να πάτε τουαλέτα. Να πείτε συγγνώμη λίγο. Το πρωί είναι το πιο καλό να πάει κάποιος τουαλέτα και να πιει νερό αμέσως. Και να πιει αμέσως νερό. Λέει όταν το βαστάς. Λοιπόν, βέβαια, εμείς θέλουμε να είστε υγιείς. Και γι' αυτό τα είπαμε όλα αυτά και να ξέρετε κάποια πράγματα και πού έχουν, αν το θέλει, την αιτία τους. Σωστά. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να γευτούμε λιγάκι από τα γλυκάκια μας. Σήμερα δεν είχαμε μπάλα, εγώ την μπάλα την πετάω στα αθλητικά μας. Ούτε η μπάλα είχε, αλλά σήμερα τρέξαμε στο πρώτο μέρος. Κάναμε ποδήλατο. Κάναμε ποδήλατο. Κάναμε ποδήλατο στη Ρούμελη, καταπληκτικό. Στη Ρούμελη, σε ποια Ρούμελη. Στη Ρούμελη, όχι την ταβέρνα. Όλοι πάνω. Μην πει στη Βαρυμπόδη εκεί που σου λέει. 5 Μαρτίου θα πάμε όλοι. Με τα μπριζολίδια. Δεν ξέρω τι λες, δεν καταλαβαίνω. 5 Μαρτίου θα πάμε όλοι. 5 Μαρτίου έχουμε μαραθώνιο πάνω στη Λαμία. Σε σκηνέ, στη Λαμία κτλ. Θα πάμε όλοι να το ζήσουμε σε αυτό. Κάτσε, στη Ρούμελη. Στη Ρούμελη είναι η μαραθώνιο, θα τρέξουμε. Και με σκηνέ, ποδήλατα και τέτοια θα πάμε το Σεπτέμβριο. Χαμό θα γίνει. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό και γυρίσουμε από το τελευταίο μέρο αυτή τη εκπομπή να κλείσουμε την αγάπη μα. Για τα σκυλάκια που σήμερα έχει κοιμάσει πολύ ωραίο. Θα μας βρουν ποδήλατα. Εννοείται θα μας βρουν. Μην ανησυχείς. Με την κόρη ποδήλατα θα πάμε τότε να δούμε τη ρόδα. Εγώ θέλω αυτό που έχει η Μαριά. Θέλω αυτό που έχει τη σέλα, τη ρόδα, που κάθεις στον αέρα για να δεις τη δύναμη έχω. Το μόνο ποδήλατο το ξέρεις. Τι μου πας εσύ. Καλέ, τι το ξέρω, αυτό είναι πολύ δύσκολο για μένα. Ναι, μία ρόδα, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει να έχω μεγάλη ισορροπία. Φέρε να δεις. Εγώ θέλω ένα ηλεκτρικό με μοτεράκι. Και θα πετάς και μπαλάκια εδώ όπως κάνει ο Γκλέρ. Όχι, δεν θα το εξελίσσω τόσο. Αυτό αργότερα θα δουλεύω στο Μετράνο. Προς το παρόν δουλεύω στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάω και πιστεύω με Μπάρμπαρα Κίλκη, μείνετε κοντά μας. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Ελαστικά μοτό Περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, χρόνια πολλά, παιδιά! Το έχετε καταλάβει, δηλαδή πότε φτάσαμε στα Χριστούγεννα, παιδιά? Μπαμπαλού. Πότε στείναμε το σκηνικό? Πότε καταπληκτικό, δώσε συγχαρητήρια. Πότε στείναμε το. Μελομακάρονα, συγχαρητήρια και σκουραβιέδες. Από πού είναι τα μελομακάρονα? Χαμούλης. Ο πανικός και φαίνεται κιόλας. Μόνο μία ματιά το δείχνει. Όχι, παιδιά, είναι κάτι που θα τα δείτε εν καιρό. Γιατί κάνετε έτσι? Χαμούλης. Όλα θέλετε να μαθαίνετε, να μην έχουμε εκπλήξει σε αυτό το κανάλι. Για το θέμα αυτό τώρα που έλεγε ο Λάζαρος. Μπορεί να φας Λάζαρε, γιατί δεν καταλαβαίνω. Ντρέπομαι τώρα, με κοιτάει ο Τζίτζερ εδώ. Καλέ, την τρέπεσαι, καλέ. Για πες Μπάρμπαρα. Φάω ένα. Και εγώ θα να φάω ένα. Τώρα αυτό με τη σοκολάτα είναι καταπληκτικό. Ναι. Ωραία, για να ξεκινήσει εγώ θα η Μπάρμπαρα. Φάω αυτό χωρίς σοκολάτα επειδή είναι λιγότερο παχυντικό. Ναι. Θα φάω τρία όμως. Ναι. Μπάρμπαρα Κίρκη. Τα ζωάκια μας μας κοιτούν όταν κάνουν την ανάγκη τους. Ξέρουμε. Ευχαριστήσει. Η Σανέλ, η Σανέλ, ωραίο. Κοίτα εδώ, εσύ, κοίτα εδώ. Ναι. Είναι χριστουγεννιάτικο μου το κορίτσι. Και στην πρωτοχρονιά σας έχω και σκουφάκι. Α, καταπληκτικό δώρο θα φέρει. Αμέ. Λοιπόν, όλοι εμείς οι ιδιοκτήτες σκύλων, λογικά έχουμε πάει το ζωάκι μας, το βγάζουμε εξωβόλυτα, έτσι. Έχουμε δει λιγάκι γιατί κάνει κάποιες στιγμές που κάνει γύρω-γύρω όλοι. Να βρει το σημείο που του ενδιαφέρει. Ναι, να μιλήσει. Ναι. Κάνει γύρω-γύρω, μπράβο. Γύρω-γύρω. Πραγματικά και εμένα πηγαίνει και λίγο παιδιά φρεναριστός όταν είναι. Το ξέρετε τι κάνει. Ο καθένας, ναι, κάνει. Το κάθε ζωάκι, εμένα τρέχει, τρέχει, κάνει το γύρο και φρενάρει. Και εγώ του κρατάω την ουρά γιατί να μην τηλερώσω. Και κάνουν λοιπόν τον κύκλο, κάνουν γύρω-γύρω, σταματάνε, σημαδεύουν και κλου-κλου-κλου αφήνουν την ανάγκη τους. Έχουμε σκεφτεί γιατί το κάνουν αυτό. Κεντράρουν, ναι, το μέρος που θέλουν με τη μυρωδιά. Ναι, και αν παρατηρήσετε. Μαρκάρουν στην ουσία. Μαρκάρουν οι γάτες, το κάνουν με αυτό. Το κατούριμα, νομίζω. Το κατούριμα, ναι. Το κατούριμα μαρκάρουν. Ναι, αλλά το χώρο τους. Τα αγοράκια που μαρκάρουν το κάνουν παντού. Παντού, ναι. Εμείς μιλάμε για την ανάγκη, την ανάγκη, τη δύσκολη. Κατάλαβα, γιατί το κάνουν, ναι. Λοιπόν, το 2009 οι επιστήμονες διεξήγαγαν μια μελέτη πάνω στην οπτική επαφή ανάμεσα στο σκύλο μας με έναν άνθρωπο. Είδαν πως το αμοιβαίο κοίταγμα
παράγει μια παρόμοια φυσιολογική αντίδραση όπως η μητέρα στα παιδιά. Mm-hmm. Απ' την άλλη, αυτό σημαίνει πως ο σκύλος μας μας βλέπει σαν γονιό, όπως και εμείς το βλέπουμε, τα βλέπουμε τα ζωάκια μας, σαν παιδιά μας, σαν μέλος της οικογένειάς μας, σαν κομμάτι της οικογένειας. Ναι. Δηλαδή, η μία εκδοχή είναι, γιατί οι επιστήμονες δηλαδή το 2009 που κάνουν την έρευνα, που κάναν την έρευνα, είναι ότι επειδή είμαστε οι γονείς, έχουμε μια επαφή, οι γονείς, ναι, και τα παιδιά, έχουμε αυτή την... Κοιτάει το παιδί, και πάντα το γονιό. Να σου πω, τα παιδιά, ναι, μας, όταν ήταν να κάνουν ανάγκη τους για να μάθουν, είσαι από την κόρυλα σου και τον γιο, δεν πηγαίναμε και καθόντουσαν μαζί τους και τους μιλάμε, εγώ στα νηψάκια, ναι, μου, για, γεγό, να, ναι, για, να, για να μην φύγουν, για να μάθουν να κάνουν την ανάγκη τους. Λοιπόν, έτσι γίνεται στα παιδιά. Τα περισσότερα. Εγώ κοίταζα τα νηψάκια μου, yeah, για να μου μιλάνε. Όχι, όταν ήσουν αυτό... μικρούλη, δεν κοίταγε. Εσύ, παιδί μου, εγώ κοίταζα όταν ήμουν μικρούλη όλου αυτού που στεκόντουσαν να με κοιτάνε. Γιατί γινόταν αυτό, πάμε. Γιατί ήταν ωραίο το θέαμα. Όχι, θα δει τώρα γιατί. Τα περισσότερα λοιπόν σκυλιά επιβραβεύονται σαν κουτάβια όταν έκαναν τη δουλειά του σεξ. Όχι αυτό για σένα, ναι. Παρακάτω είναι. Αυτό για σένα, ναι, που κοίταγε. Όταν, α πούμε, για να μάθουμε το σκυλάκι μα. Για να κάνει έξω και όχι μέσα στο σπίτι. Δεν το επιβραβεύαμε. Α, ναι, πάντα. Δεν του λέγαμε μπράβο, μπράβο που το έκανε. Και του δίναμε και κανένα γλυκό. Και κανένα γλυκάκι. Και σημαδάει πολύ αυτό. Πάρα πολύ. Τώρα είναι η εποχή της. Ναι. Λοιπόν, οπότε μπορεί να περιμένει και μια επιβράβευση εκείνη την ώρα. Δηλαδή την ώρα που κάνει την ανάγκη του. Πρέπει να συνεχίζουμε, άσχετα που μπορεί να έχει μεγαλώσει. Γιατί και αυτά μωράκια είναι, παιδάκια είναι. Δεν, επειδή μεγαλώνουν δεν σημαίνει ότι δεν είναι παιδάκια. Να του λέμε μπράβο, μπράβο. Άλλη πιθανή αίτια είναι ότι το ένστικτό του λέει να κοιτάξει γύρω, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι αρκετά ευάλωτος, έτσι ώστε είναι σε θέση να νιώσει να κάτι, μια νιώσει επίθεση. Ασφάλεια. Ναι. Και δηλαδή, βλέπει ότι είσαι εσύ κοντά του, άρα αισθάνεται πιο ασφαλή. Τον δικό μου ότι όταν είναι για αυτή του την ανάγκη, πηγαίνει και κρύβεται κάτω από φυτά και δέντρα. Μπαίνει, δηλαδή δεν το κάνει ποτέ όπως όπου περνάμε, σηκώνει το ποδαράκι του. Πάει και θέλει να μπει κάτω από φυτό, κάτω από δέντρο. Δηλαδή κρύβεται όλος και βλέπω μόνο την ουρά. Για να νιώθει ασφάλεια. Να σου πω, ο δικός μου γιατί σκάβει και τα θάβει. Και αυτό. Αλλά δεν είναι, εντάξει, είναι μεγάλο. Ναι, αλλά είναι μεγάλο όμως, παιδιά, τώρα δεν είναι. Και σκάβει και τα βάζει. Εντάξει, και καλά δείχνουν, είναι... σκάβουν και καλά μετά τα σκεπάζουν. Για να τα σκεπάσουν. Πολλά σκυλιά δέρνουν μετά από χώμα. Εμένα όχι, δεν το έχει μάθει, κατά δεν έχει δει χώμα. Ξεκινάμε από εκεί, είναι της ασφάλτου. Γιατί είναι ο υπότης της ασφάλτου. Γιατί το έχει βγάλει από το σπίτι, από το σπίτι, αμάξι, αμάξι σπίτι. Αμέσως, καλέ, εγώ... Είσαι καλά, καλά, και με τον Τετόλη είμαι και κάνω την πολυκατοικία. Αν το περάσουμε αυτό, αυτό και σαν μήνυμα, θα πρέπει να, από τη στιγμή που παιδιά, βγάζουμε... Παιδιά, εμένα κατά εκεί δεν είναι ζώο, θα το δείτε. Είναι, είναι άνθρωπο. Ναι. Ναι. Για τον κούκι μιλάμε, ναι. Για τον με τα κοτσιδάκια. Μιλάμε. Εντάξει. Με τα κοτσιδάκια. Να περάσουμε. Βάζει ροζ και πράσινα κοτσιδάκια. Του βάζω ίδια δικομότριά του, του κάνει ίδια τα μαλλιά με τον ντύσιμό του, τώρα κοίτα πώς. Πρέπει να ταιριάζει με τον μπαμπά του. Εννοείται. Μα δεν έχει κοτσιδάκια ο μπαμπάς του. Όχι, αλλά το παιδί μου. Με τον ντύσιμό του μπαμπά. Τώρα του πήγα τζιν λουρί, γιατί είμαι, παίζει πολύ το τζιν. Ναι, όταν χωράς και βγαίνεις ρε, με το τζιν. Τι θα μάθουμε. Θα τον τι δείτε το Σαββατοκύριακο και θα πάθετε συγκοπή. Σας το λέω, περιμένετε. Ωραία, τότε να φέρω και εγώ τον απλά άλλο. Να πω κάτι και να το επισημάνουμε ότι όλοι εμείς που έχουμε ζωάκια και τα βγάζουμε έξω, θα πρέπει να τα μαζεύουμε, να πάντα, τα μαζεύουμε πάντα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας να πατάει. Όπως και εμείς δεν θα θέλαμε να πάρουμε. Και όχι μόνο αυτό, γιατί μετά έτσι εξοργίζουμε και τους συνανθρώπους μας. Και από τον νόμο πλέον, έτσι. Ναι, αλλά εξοργίζουμε και τους διπλανούς μας και κάνουν κακό, βάζουν φόλες και οτιδήποτε και για να αποτρέψουμε έστω και... Είδες μια πατέντα που βγήκε για τα σκυλιά. Ναι, το είδα, που αλλά τα δεν συμφωνώ πίσω σαν στην ουρίτσα. Πίσω και κρέμεται και αφοδεύουν μέσα κατευθείαν, το παίρνει και το πετάς. Ω παιδιά, δεν μπορεί να το ευχαριστεί το ζώο. Εσύ μπορεί να έχει μια σακούλα και να το πετάξει και την παίρνει την πετάμε. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι σωστό. Αυτό ταλαιπωρεί τα ζώα. Όχι, ναι. Δεν συμφωνώ καθόλου. Σας παρακαλώ πολύ να αποσυρθεί η πατέντα. Να αποσυρθεί αυτή η πατέντα. Με τον νόμο, σήμερα τι ημερομηνία έχουμε? Ναι, την 21. Εμένα, με την 21 12 κάθετος στο 56, αλλάξε ο Πετρέλης να φύγει. Αυτά είναι για μικρό σώμα σκυλιά. Τώρα σε μεγάλο σώμα δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Εμένα θέλει σακούλα του σκουπιδιού. Μαύρη σακούλα θα θέλει. Όχι, παιδιά, αμαρτία. Για πες. Επίσης, ο σκύλος μας εμπιστεύεται εκείνη τη στιγμή που μας κοιτάει, που. Μας κοιτάει μέσα στα ματάκια την ώρα που κάνει αυτό, δείχνει εμπιστοσύνη. Επειδή, όπως και εμείς οι άνθρωποι, πάρτε και από εμάς, για να σας δει κάποιος όταν κάνετε την ανάγκη σας, δεν σημαίνει ότι αντίθετα σε αυτόν τον άνθρωπο. Νιώθεις πολύ άνετα και πολύ εμπιστοσύνη. Άνετα και εμπιστοσύνη. Κάτσε με τους ανθρώπους, ισχύει το αντίθετο. Συνήθως δεν θέλουν κανένα όχι, μέσα. Βέβαια. Ούτε να κοιτάνε, ούτε να τους κοιτάνε. Βέβαια, συμφωνώ, Λάζαρε. Επειδή εγώ το έχω κάνει. Εσύ μπορεί να πας μέσα να κάνεις την ανάγκη σου. Ποτέ πόρτα. Και εγώ δεν την κλείνω. Και να πάμε έξω και πιάνουμε κουβέντα. Εγώ δεν κλείνω.
Εγώ δεν μπορώ. Γιατί βρε Μαρία, δεν κατάλαβα. Μπάνιο δεν κάνεις μαζί με τον άνθρωπό σου. Όχι. Ρε παιδιά, τι λέτε. Μπάνιο δεν κάνεις. Μπάνιο, εντάξει. Είναι ερωτελεστία. Είναι ερωτελεστία αυτό. Μπράβο. Αυτό. Θέλεις το χώρο σου, το χώρο σου, δεν μπορείς να είναι μέσα ο άλλος. Αυτά τη θεία μου, παιδιά, που πηγαίνει μέσα στο και βγαίνει στις 11.30. Δεν γίνεται να βγάζεις τον πετόνα. Παίρνει όλα τα τηλέφωνα, κάνει τις παραγγελίες, διαβάζει βιβλία όλα στην τουαλέτα. Αν είναι παιδιά, δυνατό. Όλοι οι άνθρωποι, πάντως οι περισσότεροι, δεν θέλουν μέσα τώρα να έχουν ότι αν όμως το θελήσεις, πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη πολύ, να νιώθεις και πολύ να νιώθεις άνετα κοντά το άτομο εκεί. Όχι. Για να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχεις νιώσει πάλι. Δηλαδή εσύ τον άντρα θα τον βάλεις μέσα. Πλάκα κάνεις. Όχι βέβαια. Δεν είπα να μπει μέσα καλέ. Είπα ότι άμα ανοίξει την πόρτα. Κάτσε. Και σου λέει πρέπει να πάρω. Ούτε πόρτα κλειστή και μακριά. Και σφραγισμένη και κλειδωμένη. Έτσι, μπράβο ρε Λάζαρε. Να μπει μέσα ο άλλος να κατεβάσει το μπετόνι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να ξαναμιλάμε και να. Εσείς παιδιά, εντάξει, τι να πω. Εντάξει, παιδιά, είναι πώς θα βλέπετε ο ένας τον άλλο. Λάζαρε, τέλος, εμείς πρέπει να κάνουμε εκπομπή μαζί. Τέλος, δεν είστε. Είστε με κεκλεισμένο των θυρών. Σαν μια άλλη μου θεία. Τώρα θα σα πω μια άλλη μου θεία. Η οποία είναι 46 χρόνια παντρεμένη με τον άντρα τη. Ο Γιάννης συμφωνεί μαζί μας. Αυτό που σα λέω και δεν έχει δει ποτέ. Ναι. Τον άντρα της γυμνό ή ο άντρας της στη θεία μου γυμνή ποτέ έχουν τρία παιδιά. Άλλο αυτό. Κάνουν έρωτα κτλ. Όταν βγει από τον μπάνιο του λέει βγες έξω, λέει γιατί για να ντυθώ. Μα 46, δηλαδή συγγνώμη, κάνεις με τον άντρα σου τα έκτροπα του αιώνα. Και μετά βγαίνεις από τον μπάνιο και του λες γίνε από εκεί για να ντυθώ. Αυτό όμως έχει να κάνει σε σχέση με τη βρωμιά, την καθαριότητα, με το. Δεν είναι. Άλλο τον μπάνιο. Άλλο τον μπάνιο. Και άλλο να κάτσει ο άλλος μέσα και εσύ να ρίχνεις μπετόν αρμέ. Καλέ, δεν ρίχνεις με τον αρμέ. Καλέ, εννοώμαι να κάτσεις. Και άμα έχει και ηχητική τέτοια και όλα, φαντάζει. Να ακούς και. Παιδιά, τι άλλα, πες Μπάρβαρα, συνέχισε, έλεγε γιατί ξεφύγαμε. Για την εμπιστοσύνη, αυτό για την εμπιστοσύνη. Αυτό τα σκυλιά, βέβαια, έχει δίκιο, όντως το κάνουμε. Πάντα κοιτάνε το αφεντικό του συνήθως. Ναι, ναι, πάντα. Και μέσα στα μάτια, εκεί καρφωμένα. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον νιώθουν ευάλωτοι και λένε προστάτευσέ με τώρα. Μάλλον. Όχι προστάτευσέ με, είναι η εμπιστοσύνη. Είναι το ότι είναι το δικό τους, ο δικός μας άνθρωπος. Αυτό. Σωστά. Εντάξει. Okay. Και απλά θα το ξαναλέω, να μαζεύουμε λιγάκι τις ακαθαρσίες. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ξυπνάνε 6 παρά το πρωί και πάνε 6.30 στην Εκάλη να δουλέψουν και να περπατήσουν στους δρόμους και είναι νύχτα ακόμα και δεν βλέπεις κάτω και πολλές φορές πατάς πράγματα. Θα πάρεις λεφτά. Παίρνεις λεφτά. Που περπατάω, ναι. Που τα πατάω, όχι. Λοιπόν, θα τις κάνω, θα τις ζητήσω αύξηση. Μαρία, όπως μας ακούς, λοιπόν. Ό,τι πατάς, θα πέσει. Ό,τι λεφτά. Πατάω, θέλω λεφτά παραπάνω. Επίσης, πολύ τυχερό να το ξέρετε είναι άμα σε κουτσουλήσει πουλί. Ναι. Όχι πουλί. Εμένα το αυτοκίνητο. Όχι πουλί, Μαρία. Περιστέρι. Άμα σε κουτσουλήσει γερά, δεν περιστέρι τίποτα. Το περιστέρι τι είναι, πουλί δεν είναι. Ναι, όχι οποιοδήποτε. Όχι οποιοδήποτε πουλί. Μόνο περιστέρι. Ναι, επάνω μου ή και το αυτοκίνητο. Πού να σε κουτσουλήσει μετράει. Κάτω σου. Μπορεί να το αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο. Είναι γούρι. Α, για το αυτοκίνητο. Μια μέρα κάθομαι έξω από ένα θέατρο για να μπω στην πρεμιέρα. Και όπως κάθομαι και μιλάω, ξαφνικά νιώθω ένα πράγμα κρύο στο σβέρκο μου. Λέω, παιδιά. Και από τότε έγινε τυχερός ξαφνικά. Και είχε το τέτοιο. Λοιπόν, όταν τέλειωσε. Τι έβγαλε το θέατρο. Όχι, με ένα μαντιλάκι μου το σκουπίσανε. Όταν τέλειωσε το θέατρο, χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν πολύ χαρούμενο. Ποιο? Ωραία λοιπόν. Α, το τηλέφωνο. Τα ρίχαμε όλοι μαζί με τον Αλέξανδρο. Γι' αυτό να προσπαθήσετε. Γι' αυτό που δείτε περιστέρι πηγαίνετε από κάτω. Λοιπόν, επίσης είναι πολύ τυχερό. Αυτό το έχω περάσει πάλι να σας πω. Να σου πει καφές. Καλά, αυτό λένε λεφτά. Είναι πολύ τυχερό, γιατί το έχω κάνει και σε βίντεο κλιπ. Το έχω πάει με ένα φίδι για να γυρίσω το βίντεο κλιπ τότε, το 97. Όχι να σε τσιμπήσει, σιγά μην με σε πάει. Να κάνει την αφόδευσή του το φίδι για πρώτη φορά. Καλά, ας το να τελειώνει η ναι, ναι, έλα. Πάμε και στη Μαρία μετά, γιατί έχει κι άλλα. Μαρία, έχει τελειώσει καλέ. Κάναμε ποδήλατο, κάναμε εμείς. Μπάρμπαρα, μας πει. Αυτά ήτανε. Ναι. Έλα, πάμε το βίντεο. Θέλω να μου βάλεις και το άλλο βίντεο από τη Ρούμελη που σου έχω δώσει. Ρούμελη, αγαπητέ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Άμα προλάβω, η ροή κοντρόλ ό,τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, ευχαριστώ Μαρία Πανταζή, Μπάρμπαρα Κίρκη, Λάζαρο Γκόλια. Καλά Χριστούγεννα. Και όλους εσάς, καλά Χριστούγεννα και σαν εμάς. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Εγώ τι καλησπέριζω, καλή αφού αύριο θα. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, παιδάκια μου. Καλά, να σας δώσω το εορταστικό. Και θα περάσουμε καταπληκτικά. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με πολύ ωραίους καλεσμένους, πολύ ωραίους συνεργάτες και πολύ ωραία θέματα. Σας αγαπάω πολύ. Γεια σας.